Καλησπέρα. Για μια ακόμα φορά μαζί, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εδώ πέρα στην εκπομπή Nostalgia Sport. Μαζί, αφού σας υποσχέθηκα, θα κάνουμε αφιέρωμα σε κάποια προγραμματάκια του παρελθόντος. Και μακρινού και πρόσφατου, όσον αφορά, έχει και κάποια με ελληνικές ομάδες. Βέβαια, για να πάμε τη συνέχεια, επειδή πηγαίνει συνέχεια η εκπομπή, συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας, η περίπτωση, για να μην σας αρέσει σήμερα η εκπομπή, είναι όσες περιπτώσεις υπάρχουν να πάει ο Χατζηνικολάου για διακοπές στην Τρίγλια. Δηλαδή, καμία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα εισιτηριάκι. Ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων, επίτε το έφερα. Είναι ο τελικός του 1983 μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Κερδίζει ΑΕΚ 2-0. Δυστυχώς χάσαμε. Τι να κάνουμε. Τιμή εισιτηρίου 150 δραχμές. Υπέρ θυμάτων θύρας 7, 30 δραχμές. Σύνολο 180. Ιούνιος του 1983. Κάποια τέτοια περίοδο έχει και πίσω στιγμιότυπα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπαμε πίσω στο Καραϊσκάκι παιχνίδι. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Μανώλης Μαυρομάτης. 2-0, πρέπει να είναι σεζόν 84, 83, 85, anyway. Και ένα τεράστιο βιβλίο των οπαδών της Ρώμα, Il Tifo Giallo Rosso, έχει πάρα πολλές φωτογραφίες. Αυτό το έχω αγοράσει πριν καμιά 25 χρόνια. Μανιωδώς το ψάχνα, δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Όποιος θέλει, το βλέπει και όπου το βρει σε κάποιο παλαιοπωλείο και είναι συλλέκτης, το αρπάζει. Έχει παλιές φωτογραφίες εδώ πέρα μέσα. Τώρα μιλάμε εποχή Μεσοπολέμου. Φαίνεται άλλωστε. Και οι πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες. Κάποια πανό. Εδώ είναι ο γύρος Τριάμβου του 1983 για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η Ρώμα. Απλωμένο πανό. Ναι, 1983, 15 Μαΐου. Ρώμα Τωρίνο 3-1, γύρος Τριάμβου. Η προηγούμενη αγωνιστική είναι στη Γένοβα, ο παδί της Ρώμα εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζουν την κατάκτηση και μαθηματικά του πρωταθλήματος. Τζένοα Ρώμα 1-1, βλέπετε εδώ πέρα, η προηγούμενη αγωνιστική, δηλαδή η πρώτη-τελευταία. Ρώμα Τωρίνο, η τελευταία αγωνιστική, η Φιέστα. Φοντάνα, τι τρεύει. Και όσο προχωράμε, κρεμασμένα εδώ πέρα, διάφορα στους δρόμους της πόλης. Από αυτό είναι από το Ρώμα Γιουβέντους του 1985-86, θα κάνουμε κάποια αναφορά σε αυτό το παιχνίδι. Ντίνο Τζοφ, Κουρβασούντ, κλασικό πέταλο των οπαδών της Ρώμα, Φενταγίν, Κομάντο Ούλτρα Κουρβασούντ, από διάφορα παιχνίδια, ευρωπαϊκά, από ντέρμπι, Ρώμα Γιουβέντους, αυτό είναι από Ρώμα Γιουβέντους 1994, από το τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών, αυτή εδώ η φωτογραφία είναι για μπλουζάκι. Οι παίκτες των δύο ομάδων εισέρχονται στο Ολύμπικο. Τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών τον Μάιο του 1984. Ρώμα εναντίον Λίβερπουλ με γκολ του Φιλ Νίλ και του Προύτσο. Ο αγώνας οδηγήθηκε η παράτηση και μετά στα πέναλτι. Ρώμα Γκέτεμπορκ, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ρώμα Τσέσκα Σόφια, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ρώμα Νταντίο, ημιτελικός. Μεσημέρι είχε γίνει. 2-0 πρώτο μάτς στη Σκωτία. Και εδώ παδί της Ρώμα στη Σκωτία. Επαναλυτικός 3-0 στο Ολύμπικο. Και από τον τελικό του πρωταθλητριών. Ρώμα εναντίον Λίβερπουλ. Φανταστικές φωτογραφίες. Φανταστικές. Ρώμα Λάτσιο, εδώ είναι τα ντέρμπι, το αναφέρει κιόλας. Ρώμα Λάτσιο, Ρώμα 2-2. Παλιά παιχνίδια. 1983-84. Πριν ανακοινωθεί το Ολύμπικο για το Μουντιάλ του 1990. 1989-90. Ρώμα Λάτσιο 1-1. Αυτό το είχα εμφανίσει από το περιοδικό Σούπερ Τύφο. Το 1995 Λάτσιο Ρώμα 0-3. Λίκαινα. Διάφορα μηνύματα μέσω πανό. Κύπελλο Ιταλίας. Πληκτική κερκίδα στον επαναληπτικό Μιντορίνο. Εδώ έχουμε Σαμπτόρια Ρώμα το 1991. Εδώ με την Ίντερ. Ο επαναληπτικός τελικός του κυπέλλου ΕΦΑ και το πρώτο μάτς στο Μιλάνο. Όταν είχαν αριβάρει οι πρωτεβουσιάνοι στον Ιταλικό Βορρά. In amore senza confini. Αυτό. Il Tifo Giallo Rosso. Όποιος ενδιαφέρεται το ψάχνει για να το βρει. Πάμε στα προγράμματα. Nottingham Forest ΑΕΚ. Νοέμβριος του 78. Σεζόν 78-79. Και καλώς όρισμα εδώ στα ελληνικά. Εκ μέρους από το Nottingham Forest Club. Επιθυμώ να εκφράζω την θερμότερη υποδοχή ίσως εντυμότητα στους επισκέπτες μας ΑΕΚ από την Αθήνα.
Ένα κάρο λεφτά έχουμε δώσει. Τα πάντα για την ΑΕΚ. Εδώ πέρα ποδοσφαιριστές. Ντούζο Μπάγκεβιτς λέει. Θωμάς Μαύρος. Τον είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία, να σας πω την αλήθεια. Όπως και ο Αλέφαντος, λέμε τώρα. Ο Παϊωάννου, Αρδίζογλου, κατεβασμένη στις κάλτσες μια ζωή. Πούσκας προπονητής. Εδώ από το πρώτο παιχνίδι, ΑΕΚ Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 στα Φιλαδέλφια. Και φωτογραφίες συγκλονιστικές. Just like the Acropolis ΑΕΚ, our left in Ridge. Μάλιστα. Συλλεκτικό πρόγραμμα. Νότιγχαμ Φόρεστ, ΑΕΚ. Πάμε 1978, ούτε καν ξέρω παιδιά αυτό πώς έχει λήξει. Απλά αγόραζα βέρτα. Κύπελο UEFA. Στο Main Road. Και αυτά μου άρεσαν τα προγράμματα που ανοίγουν έτσι. Όπου Manchester City εναντίον Μίλαν. Πρώτο παιχνίδι, τι είχε γίνει. Μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε. Σαν Σύρο, 85.000 κτλ. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία ομάδα στη Βρετανία βγάζουν πρόγραμμα. Match program. Στην Ελλάδα το μάθαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια και αυτά με πάρα πολλά διαλύματα. Για να μην μιλήσουμε για δεκαετία του 80 που υπήρχαν αυτά που δίναν στο γήπεδο, το τρίτο ημίχρονο που είχε και ανέκδοτα μέσα από το τούτο. Διπλή νίκη τη Ήψη τη 1981, Μάρτιο του 81. Στον δρόμο για το τελικό του κυπέλου ΕΦΑ, το διπλό τελικό με την Αλκμαρ. Τρομερή φωτογραφία με Μισελ Πλατινί εδώ πέρα από το πρώτο παιχνίδι. Με δύο νίκες Ipswich, Μπόμπι Ρόμψον εδώ πέρα. Τζον Γουόρκ. Συγκινητικές στιγμές. Σεντετιέν Ipswich 1-4. Σεντετιέν Ipswich φωτογραφίες 1-4. Αλαν Μπραζίλ. Μισελ Πλατινί. Απλή, πανέμορφη φανέλα τη Σεντετιέν. Πω, πω. Και εδώ παρουσίαση τη αντιπάλου ομάδος. Πω, Τζόνι Ρεπ, δείτε εδώ φωτογραφίες, παιδιά. Απίστευτο. Απίστευτο. Πω. Και εδώ φυσικά το πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα της Ipswich, τι παιχνίδια έχει παίξει και τι παιχνίδια έχουν απομείνει, με ημερομηνίες κτλ. Φανταστικό, συλλεκτικό πρόγραμμα. Ipswich Σεντετιέν για το κύπελο UEFA. Πω. The Quip in the Kaip της Feyenoord. 1976, Ipswich Town εναντίον Feyenoord. Μπόμπι Ρόμψον εδώ πέρα καλωσορίζει. Φωτογραφίες. Δράση από το Ρότερνταμ. Φανταστική φωτογραφία. David Johnson μέσα στη βροχή. Παρουσίαση της Feyenoord. Δεν προλαβαίνουμε να δείξουμε πάρα πολλά. Θα συνεχίσουμε φυσικά με τα προγράμματα και την επόμενη και την μεθεπόμενη εβδομάδα από το πρώτο παιχνίδι. Όλος περίεργος δεν είναι γεμάτο. Βλέπετε εδώ πέρα άδειες εξέδρες. Για Feyenoord. Άλλη παλαβή. Οπαδί. Τα αφήνουμε εδώ πέρα. Πάμε σε πρόγραμμα της Tottenham. 1992. Μάρτιος του 92. Φανταστική δεύτερη σελίδα. Το θυμάμαι που το είχα αγοράσει το πρόγραμμα. Από το Rotterdam. Feyenoord εναντίον Tottenham. Ωραία εμφάνιση αυτή της Tottenham. Καπνογόνα πίσω. Το πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία, Terry Venables. Γκάρι Λίνεκερ. Με πράσινες εμφανίσεις Feyenoord. Γκάρι Μάμπαουτ και τα λοιπά. Προϊστορία εδώ πέρα, διάφορα κουιζάκια όσον αφορά τους Spurs. Είχαν παράδοση να παίζουν πάντως Tottenham και Feyenoord, γιατί είχαν παίξει και πιο παλιά, τη δεκαετία του 80. Teddy Sheringham είχαμε εκεί πέρα. Παρουσίαση της Feyenoord. Bobby Moore. Κλάισαν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής του Βελγίου. Έπαιξε στην Tottenham. Παλιές φωτογραφίες. Martin Peters κτλ. Johan Cruyff. Πω, Cruyff δεν είναι αυτός. Glenn Hoddle φυσικά. Τι και τα λοιπά, το πρόγραμμα της Tottenham. Αυτά. Θα κλείσουμε. Όχι με πρόγραμμα, με ένα handbook της δεκαετίας του 70, τέλη του 70. Aston Villa, official handbook 1979-80. Επίτηδες το έφερα. Συγκλονιστικό, δείτε το ρε παιδιά. Δείτε το. Πω, εκπληκτικό. Κάντε σχόλιο παιδιά στα προγράμματα. Αναμένω μεγάλη αγωνία μπορώ να σας πω. Για να κάνουμε και κουβεντούλα. Και όχι μόνο στα προγράμματα, όσον αφορά το τρίποντο, όσον αφορά τις εφημερίδες του 1987.
Εγώ απλά ξεφυλίζω εδώ πέρα το handbook της τότε, της Aston Villa. Πώς να φάρω το Super Tifo, τα Gwen Sportivo μας, τα λατρεμένα. Και εδώ, δείτε εδώ φωτογραφία, ομάδος, απίστευτη. Με αυτήν θα κλείσουμε, με αυτή τη μαγική εικόνα. Gary Shaw, εκπληκτική, εκπληκτική φανέλα. Τεράστια στον Villa, μετά από 2 χρόνια, κατέκτησε ο Κύπρο Πλατριών. Εναντίον της Bayern Μονάχου, παιδιά. Σε εκείνο το τελικό στο Ρότερνταμ. Βέβαια, ψιλομαγική εικόνα, αλλά δεν έχει σημασία. Το πήρε η Aston Villa. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα δεν είχαμε μπασκετάκι, αλλά μην παραπονιέστε. Εντάξει, κάτι με τρίποντο, κάτι με μπάσκετ 87. Θα έχουμε. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ.